Όταν μιλούμε για πολιτισμό και βαρβαρότητα, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάπως αφαιρετικές έννοιες. Αλλά είναι καλό μερικές φορές να εξετάζουμε αυτό το θέμα με χειροπιαστά παραδείγματα. Βλέπουμε τώρα στη Γαλλία ότι μία δασκάλα, η οποία έδειξε γυμνούς ανθρώπους πάνω σε ένα εικαστικό του 17ου αιώνα, κινδυνεύει γιατί λόγω θρησκεύματος γονείς θεωρούν ότι ήταν απαράδεκτοι για αυτό που έκανε. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι ένα κοσμικό κράτος το οποίο έχει διαχωρίσει το κράτος με τη θρησκεία από την εποχή του Ναπολέοντα και τώρα βλέπουμε λόγω της αλλαγής και της τάσης στον πληθυσμό όσο αφορά την θρησκεία, να έχουμε ανθρώπους που δεν είναι μέσα σε ένα χριστιανικό πλαίσιο, είναι μέσα σε ένα μουσουλμανικό πλαίσιο και θεωρούν ότι το να δείχνεις έναν πολιτισμό του 17ου αιώνα, ο οποίος μπορεί να δείχνει το γυμνό ακριβώς όπως ήταν, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα έργο τέχνης και μιλάμε για πίνακα, θεωρούν ότι αυτό είναι απλώς απαράδεκτο, και ότι αυτό προσβάλλει τους ανθρώπους και βέβαια τα παιδιά τους. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτόν τον διαχωρισμό και θέλουμε να πούμε ότι θα ήταν καλό να υπάρχει για να μην έχουμε προβλήματα θρησκευτικά. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο και υποτίθεται στη Γαλλία που το έλυσε το επίπεδο αυτό δυσκολίας, βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται με έναν τρόπο ακόμα πιο ακραίο, γιατί με την διαδικασία του διαχωρισμού των οντοτήτων, στο τέλος όμως κάνουμε όπισθεν, γιατί όταν υπάρχει μία πράξη βία και βαρβαρότητας εναντίον στους εκπαιδευτές, θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα παρουσιάζουν τα πράγματα διαφορετικά. Και αναρωτιέμαι τώρα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή να παρουσιάζουμε πίνακες του 17ου αιώνα, όπου έχουμε πολλές φορές ακόμα και θεότητες που παρουσιάζονται γυμνές, να τις παρουσιάζουμε καλυμμένες, να μην δείχνουμε καθόλου αυτούς τους πίνακες, δηλαδή να υπάρχει μια λογοκρισία πάνω στον πολιτισμό. Θυμάμαι ένα ανάλογο περιστατικό που είχε γίνει ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, όταν είχε έρθει κάποιος από μία άλλη περιοχή και θεωρούσε ότι δεν πρέπει να δείχνουμε ούτε τα αγάλματα και τα γλυπτά επειδή ήταν γυμνά, γιατί ήταν άσεμνα και ουσιαστικά θεωρούσε ότι ήταν προσβλητικά. Άρα το ερώτημα, γιατί το έχουμε και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε γλυπτά πολύ παλαιότερα από τους πίνακες του 17ου αιώνα, τι θα κάνουμε άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Θα πάμε σε όλα τα μουσεία και θα καλύπτουμε όλα τα αγάλματα για να μην είναι ενοχλητικά? Ή αυτά τα αγάλματα δεν θα μπορούν ποτέ να βρίσκονται ως φωτογραφίες σε βιβλία εκπαιδευτικά, γιατί μπορεί να προσβάλλουμε κάποιον? Το ερώτημα είναι γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι μια προσβολή να είναι καλυμμένα τα σώματα με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε πια να δούμε την ανθρωπιά του σώματος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, σε αυτόν τον αγώνα μεταξύ του πολιτισμού και της βαρβαρότητας είναι τα πράγματα σχετικά απλά. Ο πολιτισμός επιτρέπει την ελευθερία, η βαρβαρότητα θέλει την αποκλειστικότητα. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, άμα είμαστε πραγματικά της ανθρωπότητας, ξέρουμε ποιο είναι το πρέπον.